βέβαια, να πας σπίτι στον μπαμπά σου. Πολύ κωμικό αυτό. Θα πας από την πίσω πόρτα κι εγώ από την μπροστινή. Αν σε περάσει ο Σκρούτζ, πρόβλημά σου. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ήταν ένα γεράκι με ασημένια φτερά. Δεν είσαι αντάξιος αυτής της θέσης. Τώρα ξύπνα το μεγάλο πέτρινο δράκο. Θα το κανονίσω. Λέει πως το τέρας σκότωσε το παιδί. Κύριε, πρέπει να το σταματήσουμε αμέσως τώρα. Άλλο δεν αρχίζω. Α, ναι. Εγώ αυτό. Ένα χάρτη με τα θαύματα του νέου κόσμου. Η τελευταία λέξη στην παρισινή μόδα κότας. Δύο καπέλα σε ένα. Για τα πάρτι, για τους γάμους. Λυπάμαι, αλλά χάλασε στη φάση του αυτοκράτορα. Συγγνώμη! Μιλάει. Αξίζει 10 τάλαρα. Αν τα αποδείξεις, ε. Λοιπόν... Τι έχω δηλαδή. Χονάκι. Yeah. Όχι, όχι, είναι λεμόνι. Φρανκ, που το βρήκες? Ένα λουλούδι. Δεν τα εξόντωσε όλα ο πάγος? Νόμιζα ότι θα την έβαζα στον ίδιο δρόμο. Της έδωσα δουλειά και σπιτικό. Ποιο είναι το πρόβλημά σας, κύριε? Ο στρατός έχει αντιμετωπίσει άγρια άλογα. Αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση. Είμαι ο Έντγκαρ Βόλγκουντ, ο ειρηνοδίκης της πόλης. Τι θέλετε εσείς εδώ? Σου λείπει ο μπαμπάς, έτσι μαζεδάκι? Ξέρεις, είσαι τυχερός που έχεις κάποιον που σε αγαπάει και σε ψάχνει. Χα! Πολύ καλό! Η θεά του χάους, θα το σημειώσω αυτό. Να σου πω κάτι. Μόνο ένας υπάρχει που μπορεί να αναλάβει μια τέτοια δουλειά, αλλά δεν θέλει να τον ενοχλούν. Συγγνώμη για την επιδρομή προς όλα τα μέτωπα. Αλλά πατέρας είμαι, ξέρεις πως είναι με τα παιδιά. Ποτέ δεν περίμενα να το δω αυτό. Ποιος θα το περίμενε να έχεις γυναίκα, παιδιά και σπίτι στο λόφο? Δείτε γύρω. Ζείτε σε μπολ. Ένα μπολ που θα γεμίσει. Δεν υπάρχει διέξοδος. Μητέρα, είσαι εσύ? Γιατί με κάνεις προς το φως? Πρέπει να πάω προς το φως τώρα. Λουέι, τερμάτισες πολύ κοντά. Έκανες την Τινόκο πολύ περήφανη. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι χρειάζεσαι κάποια μαθήματα δραπέτευσης. Το δένουμε πάνω σε ένα δελφίνι. Θα το δει και θα το πάρει κάποια στιγμή. Συγγνώμη, μόνο αυτό ξέρω, μόνο αυτό ξέρω. Στορκίζομαι. Σε παρακαλώ, μην με ξαναβάλεις το δρομερό σου στόμα. Καλό παιχνίδι. Και φίλος. Ανήκαμε και οι δύο στο ίδιο παιδί. Πού είναι ο Ράιντερ, πού είναι? Ξέρω τι βρίσκεται εδώ μέσα. Βρείτε τον! Κάντε το μέρος φιλοξενό αν χρειαστεί! Και βέβαια θέλουμε. Αλλά αν αντισταθούμε στον Σεν, θα στρέψει το όπλο στην πόλη. Ξέρω κάποιον από τη μαύρη αγορά ανταλλακτικών στο Παρίσι. Ο μόνος που μπορεί να μας πει τίνος είναι αυτός ο κινητήρας. Τρίτη φορά αυτό το μήνα, Ιμέλντα. Την επόμενη θα τους χώσω μέσα. Κλεφτρόνια είναι. Και τότε ξόφλησα. Αντίο γυναίκες, καλωσόρισες μονάξια. Χάσου λοιπόν από μπροστά μου. Γιατί δεν είσαι σαν τα άλλα παιδιά που χορεύουν breakdance, φοράνε καμπάνες και παίζουν Donkey Kong? Πειρατές των εθέρων λένε Volo Pro Veritas. Σημαίνει πετώ για την αλήθεια. Καφές! Δεν είμαι μπαρίστας! Είμαι μπατσίστας! Φύγαμε! Είμαι ο μεγαλόραμφος και αυτός είναι ο δερματόραμφος ο πρεσβύτερος. Εδώ διευρύνουμε τα όρια της ρομποτικής. Χάρηκα πολύ, Χείρο. Καλή τύχη με τις ρομποτομαχίες. Κάι, στρατηγός Κάι, ανώτατος πολέμαρχος όλης της Κίνας. Που αφήνει χείρες, είναι πολύ μεγάλη μου τιμή να σου αναθέσω και επισήμως τα καθήκοντά σου στην καρδιά της Ζωούπολης. Αν με φιλήσεις αύριο, θα σου κάνω τα μούτρα κρέα. Ωραία. Εγώ πήρα το μέρος σου και εσύ μου είπες ψέματα. Παλιοψεύτη. Κομπίνα λέγεται, γλυκιά μου. Και δεν λέω εγώ ψέματα, αυτός λέει.